Κυρίες και κύριοι, βλέπετε αυτή την ώρα ένα πολύ μεγάλο ενεργό μέτωπο λίγο έξω από τον οικισμό των Βιλίων. Δεκάδες ελληνικά αλλά και πολωνικά πυροσβεστικά βρίσκονται στο σημείο για να ελέγξουν όσο μπορούν την φωτιά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ενεργό μέτωπο αυτή την ώρα που μιλάμε. Βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα μόλις έξω από τα Βίλια. Το δάσος που και εγώ ήταν πριν από λίγη ώρα που σας δείξαμε βρίσκεται ακριβώς απέναντί μου, δηλαδή είναι αυτό εδώ που βρίσκεται τώρα και το οποίο συνεχίζει δυστυχώς όπως βλέπετε να σιγοκαίει σε κάποια σημεία του. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή την ώρα εντοπίζεται στην απέναντι πλευρά όπου πέρασε η φωτιά του βουνού. Οι κάτοικοι ανησυχούν πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε, για τις περιουσίες τους. Και οι αστυνομικές δυνάμεις και οι πυροσβεστικές βρίσκονται στο σημείο. Έχει εκενωθεί ο οικισμός, παραμένουν μόνο κάποια νέα παιδιά, γυναίκες αλλά και άντρες οι οποίοι δεν θέλουν να φύγουν, θέλουν να προστατέψουν τις περιουσίες των κατοίκων του οικισμού. Και πραγματικά έδωσαν μία μάχη για τις φλόγες γιατί γνωρίζουν όσο κανείς το δάσος, οπότε βοήθησαν πάρα πολύ τόσο τους Έλληνες όσο και τους Πολωνούς πυροσβέστες. Βλέπετε αυτή την ώρα είναι έτοιμα όλα τα πυροσβεστικά έτσι ώστε να μην κατέβει στο δρόμο η φωτιά, να προσπαθήσουν να την περιορίσουν όσο γίνεται. Βλέπετε εδώ τους Πολωνούς πυροσβέστες σε πλήρη ετοιμότητα. Κάτοικοι εθελοντές, πυροσβέστες, τα αεροπλάνα νωρίτερα, τώρα φυσικά που έχει